Κυρία Αγρογιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να κάνω τις συστάσεις. Είστε η Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ, γιατρός, μαχόμενη γιατρός. Φαντάζομαι δεν χρειαζόσασταν κάποια μελέτη μετά από 50 χρόνια εντατικής θεραπείας ως επιστήμη στη χώρα μας για να γνωρίζετε την αξία της εντατικής θεραπείας και να γνωρίζετε την αξία των μονάδων εντατικής θεραπείας. Χρειαζόσασταν κάποια μελέτη, κυρία Αγρογιάννη? Κοιτάξτε, προφανώς και γνωρίζουμε την αξία των μονάδων εντατικής θεραπείας και γι' αυτό είναι κάτι το οποίο αναδεικνύουμε όχι μόνο την περίοδο τώρα της πανδημίας αλλά και πιο πριν. Και για μας η μελέτη αυτή που δημοσιεύτηκε σήμερα, γιατί φαντάζομαι σε αυτήν αναφέρεστε, ακριβώς, επιβεβαιώνει περίτρανα την ανάγκη για πολλαπλάσιες μονάδες εντατικής θεραπείας στο σύστημα υγείας. Όταν δηλαδή δημοσιεύεται μια μελέτη που λέει ξεκάθαρα ότι από τους θανάτους των διασωληνωμένων θα είχαν γλιτώσει οι μισοί αν νοσηλεύονταν μέσα σε μονάδες εντατικής θεραπείας, αν υπήρχε χαμηλότερο φορτίο στο ΕΣΥ και αν νοσηλεύονταν στα νοσοκομεία της Αττικής, το οποίο δείχνει και την άσχημη κατάσταση των νοσοκομείων της επαρχίας με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων διαχρονικά. Αυτό για μας επιβεβαιώνει αυτό που λέμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι πρέπει να ενισχυθεί αποφασιστικά το σύστημα υγείας, ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα. Γιατί εμείς τα βλέπουμε αυτά και τα ζούμε καθημερινά. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί έχει ξεκινήσει μια κουβέντα, ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχουν τα ιατρικά δεδομένα, τα επιστημονικά δεδομένα. Τι να κάνουμε, τα δίνουμε στην πολιτεία, η πολιτεία αποφασίζει. Ισχυρίζομαι ότι δεν είναι επιστημονική προσέγγιση αυτή. Ισχυρίζομαι ότι η επιστημονική προσέγγιση είναι αυτό το οποίο κάνετε εσείς και οι συνάδελφοί σας που είστε στην πρώτη γραμμή, δίνοντας τη μάχη για τη σωτηρία του αρρώστου, ταυτόχρονα μιλώντας για το πώς αυτή η σωτηρία θα ήταν πραγματική και θα αφορούσε πολύ περισσότερους εάν είχατε τα μέσα στα χέρια σας. Ακριβώς, και αυτό κάνουμε από την αρχή της πανδημίας και μέσα από την Ομοσπονδία μας έχουμε αναδείξει και όλα τα προβλήματα που υπάρχουν και έχουμε και συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν εισακουστεί. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι η κατάσταση που υπάρχει και που συνεχίζεται να υπάρχει και θα υπάρξει το επόμενο διάστημα είναι ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Γιατί έχουμε κρούσει πολλές φορές τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά δεν έχουμε εισακουστεί. Συνεχίζεται η ίδια διέξοδη πολιτική που οδηγεί στην ίδια κατάσταση. Και όχι μόνο δεν υλοποιήθηκε κανένα από τα αιτήματα που έχουμε εδώ και 2 χρόνια, τα οποία αφορούν μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, τα οποία αφορούν μονιμοποίηση των συμβασιούχων, αφορούν την επαναλειτουργία των νοσοκομείων που αν θυμάστε έκλεισε η Νέα Δημοκρατία και δεν τα άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ, και την επίταξη ανεφόρων του ιδιωτικού τομέα. Και όχι μόνο δεν έγιναν αυτά, αλλά βλέπουμε και στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε ότι μειώνονται οι δαπάνες για την υγεία, η κρατική χρηματοδότηση, κατά 279 ευρώ, εκατομμύρια ευρώ για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Βλέπουμε λοιπόν ότι όχι μόνο δεν ακουγόμαστε να πάρθουν παραπάνω μέτρα, αλλά ίσα ίσα υποβαθμίζεται ακόμα περισσότερο το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό το οποίο συμβαίνει στα νοσοκομεία αυτή την ώρα και στο δικό σας εκεί που εργάζεστε και στην Αττική, αλλά και συνολικά, ποια είναι η εικόνα, κυρία Αγρογιάννη? Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι τα τμήματα είναι ασφυκτικά γεμάτα και με ασθενείς με COVID και με non-COVID ασθενείς. Υπάρχουν δεκάδες διασωληνωμένοι σε απλούς θαλάμους. Υπάρχουν πολλά χειρουργεία τα οποία αναβάλλονται παόριστον. Κάθε εφημερία πραγματικά θυμίζει πολεμικές συνθήκες, με πολλές ώρες αναμονές ασθενών όχι μόνο για να εξεταστούν, αλλά και μέχρι να βρεθεί κρεβάτι για εισαγωγή. Καθημερινά οι καταγγελίες που έρχονται και στην ΕΙΝΑΠ και στην ΟΕΝΓΕ είναι αποκαλυπτικές και αφορούν διάφορα νοσοκομεία. Χαρακτηριστικά, να σας πω τις τελευταίες από τους γιατρούς της πνευμονολογικής κλινικής του Ευαγγελισμού, που καταγγέλουν ότι υπάρχει ένας γιατρός εφημερεύων για πάνω από 50 ασθενείς. Η καταγγελία από το νοσοκομείο της Νίκαιας, που έχει γίνει γνωστή το προηγούμενο διάστημα για την ανεπάρκεια του συστήματος του οξυγόνου, η κατάσταση στο Αττικό που συνεχίζεται και επιδεινώνεται, το οποίο βουλιάζει στα ράτζα, και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν ασθενείς που παραμένουν για ώρες, ίσως και για μέρες, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών μέχρι να βρεθεί κρεβάτι. Αυτή είναι η κατάσταση που βλέπουμε εμείς και αντιμετωπίζουμε. Να ρωτήσω, κύριε Αγρογιάννη, γιατί μπαίνει στη συζήτηση και υπάρχει αυτού του είδους ο αντίλογος. Θα μπορούσαν να υπάρχουν οι ΜΕΘ τις οποίες χρειαζόμαστε μετά από 2 χρόνια πανδημίας? Θα μπορούσε να υπάρχει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ή είναι στο φαντασιακό μόνο εκείνων οι οποίοι τα ζητούν? Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ΜΕΘ οι οποίες δεν αξιοποιούνται και δεν μπαίνουν στη μάχη της αντιμετώπισης της πανδημίας, που είναι οι ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα.
το οποίο το λέμε και το ξαναλέμε και δεν θα κουραστούμε να το λέμε, ότι πρέπει και αυτές να ενταχθούν στο σύνολό τους, στη μάχη που δίνουμε για την περίθαλψη και COVID και non-COVID ασθενών. Αυτό για να έχει υπόψη του ο κόσμος μας ακούει. Αυτή την ώρα μιλάμε και σήμερα να είναι περίπου 100 άνθρωποι διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Την ίδια ώρα στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν 300 μονάδες εντατικής θεραπείας οι οποίες είναι ανέγκυχτες. Ακριβώς. Οπότε, αν είχε επιταχθεί ανεφόρον και στο σύνολό του ιδιωτικός τομέας, αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε ασθενής που να είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ. Και είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει καμία ιατρική ένδειξη που, με βάση την οποία κάποιος ασθενής διασωληνωμένος πρέπει να παραμένει εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Κάθε ασθενής που διασωληνώνεται πρέπει να μπαίνει κατευθείαν σε μονάδα. Οπότε, με βάση αυτό, όλοι οι ασθενείς θα βρισκόντουσαν μέσα σε μονάδα εντατικής θεραπείας αν είχε επιταχθεί. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό υπάρχει? Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αυτή τη στιγμή στο σύστημα υγείας δεν υπάρχει όσο θα έπρεπε. Και γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για ένα προσωπικό το οποίο έχει γίνει λάστιχο, το οποίο είναι εξουθενωμένο μετά από 2 χρόνια πανδημίας, το οποίο πραγματικά τρέχει και δεν φτάνει. Και δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες προσλήψεις. Ναι, είναι, αυτό ρωτώ, γιατί λένε, μα δεν υπάρχουν γιατροί, λένε. Είναι κοροϊδία να λένε ότι δεν υπάρχουν γιατροί, όταν σε κάθε προκήρυξη που γίνεται, για τις λίγες θέσεις που προκυρήσονται, είναι πολλαπλάσιοι υποψήφοι. Και όταν έχει γίνει και συγκεκριμένη πρόταση από την Ομοσπονδία να προσληφθούν με έλεγχο μόνο των τυπικών προσόντων όλοι οι υποψήφοι για τη μία θέση, για παράδειγμα, που προκυρήσετε. Όταν για μία θέση υπάρχουν 10, 20 ή 30 γιατροί που είναι υποψήφοι, πώς μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή γιατροί που να θέλουν να δουλέψουν στο σύστημα υγείας? Κυρία Γρουγιάννη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.